στο μέρος δεύτερο ποιος με ξέρει καλύτερα. Για να δούμε ποιος με ξέρει καλύτερα, η αδερφή μου ή η ξαδερφή μου. Θέλετε να μας εισηγηθείτε? Γιατί μας ξέρουν. Είπαμε δυνατά. Συγγνώμη, μας έμαθαν οι followers σου ακόμα. Ναι, είναι πλέον ξεκάθαρο ποιες είναι η Μελίνα και η Βαρβάρα. Πάμε τόσο ταξίδια μαζί. Μας είδατε και τις προηγούμενες μέρες, βέβαια το τρίμερο που πήγαμε, τις δύο μερούλες. Ξέρετε πλέον. Μέλο που είναι. Μέλο. Έτσι, μέλο στην παρέα. Πάτε γεια στη μέλο. Μέλο, έλα να μπούμε στο intro. Πάμε στο intro, bitch. Πάμε στο intro. Λοιπόν, το παιχνίδι πάει ως εξής. Μπορείτε να μπείτε στις σημειώσεις σας και να βάλετε το απαντήσεις στα τσάμε. Υπάρχουν 10 ερωτήσεις και θα ξεκινήσουμε από εύκολες μέχρι την πιο δύσκολη ερώτηση. Σε αυτές τις 10 ερωτήσεις οι δύο παίχτριες έχουν να αντιμετωπίσουν ποιος με ξέρει καλύτερα, βέβαια. Αυτό είναι. Ποιος με ξέρει καλύτερα. Θα έχουν 30 δευτερόλεπτα να απαντήσουν μια ερώτηση. Κάποιες ερωτήσεις έχουν bonus. Bonus, extra bonus. Let me pretend I care. Και θα έχουμε 10 γύρους. Είσαστε έτοιμοι για την πρώτη ερώτηση να ξεκινήσουμε? Κάτε να μου λέτε, έχω σε σμάτ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε για το ποιος είναι εκατομμυριούχος. What the fuck? Η πρώτη ερώτηση και για τους πρώτους πόντους είναι πανεύκολη ερώτηση. Είπα το, ξέρετε το. Ποιο είναι το αγαπημένο μου χρώμα? 30. Fuck this shit, I'm out. Γιατί με λυναχτώθηκε? Γιατί ξέρω το. Πολλές φορές έτσι επίσης την εύκολη ερώτηση του Teach, όπως like, now is this real life? Εγώ με την ίδια. Με δείξεις την απαντήση σου. Όχι, το έχεις, έχεις 9, 8, 7, να σκεφτείς ακόμα λίγο. Τέλος χρόνου. Λοιπόν, γυρίστε τις απαντήσεις σας. Μπλε, σωστό. I was blind. Μελίνα, είσαι πρώτη, το ήξερε ότι ήταν το εύκολο. Αφού πόσο ήξερα τι θα απαντεί. Είμαστε 1-0. Και ήταν η πιο εύκολη, δεν τη σκέφτομαι μετά τι είναι να γίνει. Λοιπόν, στους ζυγούς αριθμούς θα έχει... Τι ηλίθεια! Κάνεις! Στους ζυγούς αριθμούς θα έχει έξτρα πόντους, οπότε μπορείς να προφτάσεις την Βαρβάρα. Μπούρκα! Σε κάθε... Δεν προφτάσει! Σε κάθε... Άντε! Άι! Με βλέπεις! Τραβαλώ τα 30 δευτερόλεπτα. Πάρα πολλά πανεύκολη ερώτηση και πάμε. Πού δούλευα πριν από τη Vans, θα πάρετε έξτρα πόντους αν θυμάστε έστω και ένα άτομο που δούλευε μαζί μου. Πάμε. Μπορείτε να βάλετε πολλές απαντήσεις, πολλά ονόματα. Να πιάνετε πόντους που κάθε λόγο που θυμάστε. Ο λόγος που δεν παντούτα επειδή ξέρω που δουλεύκα πριν, απλά τώρα να πιάνω έξτρα πόντους θα θυμούνται ονόματα που δουλεύκα μαζί μου και δουλεύκαν πάρα πολύ μαζί. At some point ανάφερα τους κάποια ονόματα. So, πάμε. Θυμούμε καμιά όμως. Μπορείτε να βάλετε το κουτουρό ονόματα, να πιάνετε πόντους. Τέλειωσα. Μπορεί να βάλετε και άλλο ονόματα, να πιείς πολλούς πόντους. Δεν θέλεις να βάλεις κάποια ονόματα. Εγώ θα βάλω ονόματα. 3, 2, 1, τέλος. Fuck this shit, I'm out. Corso, Maria, Ischi, Ragnani, Ischi. Μια που ήταν μπαρ. Ελβίρα. Η Ελβίρα δεν είναι υπεύθυνη. Εσύ με λίγο με βάλες, με γράφεις. Corso, Ιταλία, Άνθος, ναι. Ωραίο cheat, αλλά ισχύει γιατί ο Άνθος actually δουλεύει στο Corso και ήταν γινός. Δεν πέρα Corso, παρόλο και στο Βράτσε, ξέρω εγώ. Corso, παρόλο και δουλεύει και μαζί του. Ναι, αλλά ήταν και ένα τυπώνοντο γιατί actually ήταν στην εταιρεία. Μπορεί να σας στενώμαι. Η Βαρβάρα έπαρε δύο πόντους. Μπράβο Βαρβάρα μου. Και με λίγο δύο πόντους. Με λίγο έτσι εφαιρώνει. Δεν ξέρω, είσαι καμιά Μαριαλένα. Όχι. Oh. Η Μαρία. Η με εκείνη που έκανα πάρα πολύ πάρα ήταν η Όλγα. Ο Όλγα, άμα βλέπεις ακόμα τα βίντεο μου, λάβει και πατέρα. Ως τώρα πάμε τα πολλά καλά, είναι εύκολες ερωτήσεις, μια λίγα πίστευκα. Αυτό στο πράσινο. Λοιπόν, συνεχίζουμε σε πάλι μια πανεύκολη ερώτηση. Μαρία, με ρωτήθηκε έξω. Αχ, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Κάτω από τα 5 είναι πολλά πανεύκολες ερωτήσεις. Λοιπόν, η τρίτη ερώτηση είναι ποια είναι η αγαπημένη μου ταινία Harry Potter. Ποιο χρόνο ξεκινάει από τώρα. Δεν ξέρω ποια είναι. Χάνετε, είπα σας στο πάρα πολύ. Που την βλέπαμε, είπα σας στο θέμα. Και κάτι σχολιάζα. Έθαμε. Γράψα το. Ο λόγος που είπα αυτή την ερώτηση γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε τις ταινίες Harry Potter από σχολή, παιδιά. Δεν είμαι σίγουρη. Χάνετε. Χάνετε. Δεν είχα ξέρω τον τίτλο. Anyway. Δεν είμαι σίγουρη γιατί είναι πιστευκό ότι παλιά ήταν η αγαπημένη σου, αλλά μετά που την είδαμε κάτι με λάλε τσένε. Εξακολουθεί να είναι αγαπημένη. Οκ. Ένα. Τέλος χρόνου. 3, 2, 1. 3. Harry Potter είναι πιο ζωνό. 3. Ναι, είναι 3. Αγαπητοί τον τίτλο, δηλαδή. Ένα Harry
Harry Potter fan είμαι να μην ξέρω στους τίτλους. Harry Potter fan η κοπελίτσα. Και δύο που να μπώντο, μπράβο. Πώς θα πάμε, πώς περνάτε? Πάμε. Είναι εύκολο. Να, είναι εύκολο σωστό, ρε. Για να κάνω τις εξετάσεις. Πράσινο. Τώρα είναι... Πράσινο, έμεινε στο πράσινο. Λοιπόν, τώρα ξεκινούν σιγά σιγά οι δύσκολες ερωτήσεις. Καλημέρα το αυτοκίνητο μου. Ε, δεν περιμένω. Χάνεις. Πάμε στην τέταρτη. Θέλω να μου πείτε και ένα αγαπημένη μου τραγουδίστρια, είτε στο ξένο είτε στο ελληνικό, και αν ξέρετε κάποια τραγουδίστρια, τότε σε ένα πιέντε εξτραβών. 3, 2, 1 και. Είτε στο ξένο είτε στο ελληνικό. Να πω τη λαρουέ μου. Ε, με έλα, έλα, είσαι στο ελληνικό, είσαι στο ελληνικό, είσαι στο ελληνικό. Αν το θυμούμε. Έλα, έλα, το έχεις, το έχεις. Μαγδαλένα. Όχι. Μόνικα. Ε, άντε. Εγώ με μέσα. Πάρ' το λίγο, το ήταν λίγο ξέρεις το. Δεν το ξέρω. Ξέρεις το. Έξι. Ξέρεις το, ξέρεις το λίγο. Δεν κάνω. Δεν κάνω σαν τα ηλίθια, έλα με. Άντε. Ξέρω το μόνο της. Α. Ε, τέλειος. Τέιλορ. What the fuck. Δεν κάνω. Πέμας Μέλη. Αλήθεια έγραψα Taylor Swift. Μέλη. Ένα μας. Top playlist μου για τον μήνα του χρόνου βάλα τη ιστορία ήταν η Μασό. Η Μασό λάλο. Ήταν η Charlie πρώτη. It's disgusting, it's awful. Τέλος πάντων, απογοητεύσατε με λίγο. Πιστεύω ότι εγώ το ξέρατε. Πραγματικά! Έχουμε να πάμε με ένα ζυγό, μπορεί ξέρει να μου θέλει να τα κάνει. Ε, ναι! Ναι, δεν μας ζωγείς. Δεν μας ζωγείς. Το κάτω σας μισώ. Θέλουμε, το θέλουμε, ναι, ναι. Εδώ κάτω σου μισώ. Λοιπόν, και τώρα ξεκινούν. Κάνεις, εγώ έχω βάσα. Τώρα ξεκινούν πραγματικά τα δύσκολα να με συνημάζουν που θα με ζει. Απλά έπρεπε να κάνω και λίγο δύσκολες ερωτήσεις. Παιδό, με αν στερείτε και εσείς τις απαντήσεις, πρέπει να πέσετε και εσείς μαζί μας. Παρέτα μας. Ένα λεπτό. Το ρώσε. Ποιο, ποιον θέλω. Βαρβάρα σου το βάλω. Γιατί σίγουρα τα καλύτερα που κάτω καλά γράφει. Ποια Βαρβάρα. Η αρφή μου. Η άλλη που ξέρετε το λέει. Μπορεί να το ξέρει η Βαρβάρα κάποιες, actually. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν. Αγαπημένος στο πίτσο μαλακάς, δεν τσικωστώ μας. Ωραία. Και όσο είναι ο αγαπημένος μου χαρακτήρας από το Stranger Things, αν ξέρετε το αληθινό όνομα είναι ok. Αν ξέρετε το όνομα της σειράς πάλι είναι ok. Περιέρα σε ρωτήσω κάτι, δεν θα πω ποτέ Stranger Things. Ξέρεις το και τρελό το συνέχεια. Τρελό το συνέχεια, τσεκίσα σου πάρα πολλές φορές την ηθοποιώ. Πάρα πολλές φορές έλειξα τη στιγμή που πιώσα. Και πάρα πολλές φορές είπα το όνομα. Έλα, εσύ ξέρεις το όνομα της ηθοποιού. Έτσι, εγώ θα το θυμάμαι. Τούτο είναι το σωστό γιατί δεν ξέρω, δεν ξέρω από τι Stranger Things. Ναι, αλλά έπασα πολλές φορές το όνομα του χαρακτήρα. Έκανε ποδήλατο. Ούτε καν. Το όνομα του χαρακτήρα. Έγραψα το όνομα. Εντάξει. Αφού εγώ τι ξέρω, το όνομα είναι Κία. Εντάξει, τρία γράμματα. Αλή. Ναι, τι. Αλή, όχι. Στην επόμενη ερώτηση, επειδή είναι λίγο μεγάλη η απάντηση, να σας δώσω ένα λεπτό. Και. Μήπως είναι η ιστορία μας. Όχι, απλά να πιάτε έξτρα πόντου και πρέπει να σκεφτείτε λίγο. Θέλω να μου πείτε σε ποιες χώρες ταξίδεψα. Έξτρα πόντι, αν τις βάλετε με τη σειρά. 3, 2, 1 και. Εδώ κάτω σε ένα λεπτό, γιατί πρέπει να σκεφτούν τη σειρά. Ξέρω ποιες χώρες, ξέρω ότι ξέρουν ποιες χώρες πια. Απλά τώρα να υπεχτεί στους έξτρα πόντου, αν τα βάλουμε τη σειρά. Σιώπα. Α, εντάξει, okay, σιώπα. Σκεφτείτε λίγο καλά. Α, ναι. Δεν ξέρω αν θα
κάνει με τη σειρά, έτσι. Ένα σα δύο πόντου. Α, όχι, όχι, όλη σειρά. Αρχικά πρέπει να βρείτε ούλε τι χώρε. Πιστεύει ότι βρείτε τι ούλε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Άρα, ένα. Ήταν πηγή, ήταν στο ίδιο ταξίδι, πρέπει να το θυμούμε. Τέλος πρώτο. Ποιος ήταν ταξίδι? Ήταν Ιταλία Μιλάνο. Ρώμη Μιλάνο, είναι που ήταν. Μάνα μου ρε, η Ιταλία είναι μια χώρα. Λοιπόν, πάμε. Ποια ήταν η πρώτη χώρα? Αγγλία. Είπατε σωστά. Δεύτερη χώρα? Μιλάνο. Μπράβο. Τρίτη χώρα? Παρίσι. Μπράβο. Τετάρτη? Κρήτη. Κρήτη, Ηράκλειο. Λοιπόν, μετά ήταν Θεσσαλονίκη, Αθήνα και μετά Ηράκλειο. Εγώ γράψα Ελλάδα, ρε παιδιά. Αλλά, επειδή. Εμάς είπε πόλει, είπε μα χώρε. Ναι, επειδή ενούλα σε έναν τόπο, ένα θα το δω. Προκάλεψε η Ελλάδα. Εβάλα Κρήτη. Ένα μου το δόκι. Ένα θα σου δώσω ανάμιση ένα. Γιατί ανάμιση ένα, επειδή έβαλα Κρήτη, δεν έβαλα Θεσσαλονίκη. Επειδή έβαλα Ελλάδα. Ναι, επειδή. Εντάξει, επειδή Ελλάδα και πήγε Τσεχανιά και Θεσσαλονίκη. Τι να κάνω? Κανονικούς πόντους από το εντάξει, να σας δώσω και τις δύο που δύο πόντους. Ευχαριστώ. Είδε βάλα και τη σειρά σας. Αν μπορεί και εμένα για όσους θέλετε τις πόντους. Μπορώ να σου δω. Εντάξει, μπορώ. Εντάξει, έλατε. Θα σου πω κάτι εγώ πάνω το πείτε. Να σου δω και σε ένα να μίσει και σε ένα ένα. Τέλος. Έτσι να μου πείτε τι είναι να κάνω. Εσένα δύο και εσένα ανάμιση. Επειδή σου ρέτσε τη σειρά σωστά. Τι με χώρεσε και με πόλη. Άρα είστε 6,5 ή 6. Πάρα πολλά καλά τα πάτε. Θα πάμε στην 7η ερώτηση που να μην ξυμάζουν και δυο. Τι ημέρα γεννήθηκα. You dumb fucking. Α! Όχι ημερομηνία μέρα. Ε, ο Αγγλίνο δεν ακούγασε. Πού να ξέρω την μέρα. The woman was too stunned to speak. Α, δεν το κάνεις, εσύ τρέτε σε λεπτά θα προλάβεις. Δεν ξέρω την ημέρα που γεννήθηκε. Έχει 7 μέρες, άλλη μια το κουτουρού. Έπρεπε να. Ρε, ένα είναι καταλαβαίνω το παιχνίδι. Έπρεπε κάθε φορά που περνάμε να πιο δύσκολη ερώτηση. Και ετοιμάζουμε. Κάνε τον Google search. Μαρβάρα, δεν προλαβαίνεις. 5, δεν θα προλαβείς να γράψεις κάτι. 4, 1, τέλος χρόνου. Ε, όχι, δεν είναι σωστό το πράγμα. Δεν είναι σωστό, δεν καταλαβαίνω το παιχνίδι μετά από 7 ερωτήσεις. Δεν είναι σωστό. Ένα έγραψε κάτι όμω. Ένα έγραψε κάτι. Τι έγραψε. Παρασκευή. Έχει εντάξει. Ένα και αν είναι κανένα πόντα, δεν είναι Δευτέρα. Ρε! Ένα εγώ αυτή τι ημέρα γεννήθηκα. Δεν ξέρω, αλλά αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν καταλαβαίνω το παιχνίδι. Έπρεπε να βάλω πιο δύσκολε ερωτήσει που περνούσε. Όχι, το πράγμα σημαίνει πω σημαίνει σε ξέρω σαν φίλη. Όχι, δεν είπα ποτέ ότι δεν υπάρχει αυτή τη λέξη. Αυτό δεν είναι το challenge του βίντεο. Δεν είπα ποτέ ότι δεν ξέρετε. Ούτε για μένα γεννήθηκα. Ξέρω ότι ξέρετε. Εγώ δεν ξέρω γεννήθηκα. Αγαπημένο χωριό που μου αρέσει να πηγαίνω road trip. Δεν ξέρω. Θα πάρετε πόντους, θα πάρετε και το δεύτερο αγαπημένο μου χωριό. Δεν ξέρω. Έλα ρε. Πάρτε, όχι, το πρώτο και πάρτε και ακόμα ένα ας πούμε. Αν θέλετε. Κι άλλο δηλαδή. Αχαστία. Εντάξει, πάρτε τζίνο που ξέρετε. Καταρχάς δεν ξέρω ποιον παθιό, δεν ξέρω ποιον είναι. Εγώ απλά έγραψα ένα που ένα που τα ποιο. Θέλεις να πάρεις το δεύτερο. Όχι, ξέρω. Ένα που έχω ιδέα που πάεις. Ε, να σας φίξω λίγο πριν. Ε, όχι, δεν τα βοηθήσω μέσα στην κύριο. Τι θα βοηθήσω! Oh my god, hi! Είδες το κινητό μου! Βλέπεις το! Βλέπετε τίποτε! Βλέπετε τη μέλα που προσπαθεί να με φιλήσει! Τι έβαλες! Λεύκαρα, κομπετριά, λεύκαρα. Εν τα λεύκαρα, το δεύτερο είναι καλό Παναγιώτης. Αλλά η βράδυ το ζήθηκε ο μπράβο! Η βράδυ! Γιατί πάθετε με την κεφάλι κάπου, ξέρετε με! Γιατί που με ξέρετε, δεν ξέρω γιατί με βιάζετε! Μπράβο! Να σου γιατί σκεφτείτε την κακοπετριά! Γιατί ρε λέμε αυτή την ιστορία με τον καλό τον Παναγιώτη και τον κακό τον Πέτρο. Ε, άρα μπορούσε να είναι στον καλό. Δεν μπορούσατε να βρείτε τον καλό τον Παναγιώτη. Μαθαίνετε πράγματα για μένα μέσα στο βίντεο. Θα είστε έτοιμοι για την πρώτη τελευταία ερώτηση. Είσαι μέλο. Δεν θέλει. Πάμε στην πρώτη τελευταία ερώτηση. Η πρώτη τελευταία ερώτηση είναι από ποια εταιρεία πεζίνα θα αρέσει να βάλω πεζίνα. Wow, σε πάρα πολλά λίγο τη like, κοιτάξτε σε φάση. This real life! Θα γράψω μια άλλη μέρα. Είσαι εσύ, είμαι εσύ όσο ξέρεις. Έφα το σπίτι σου, αλλά. Μπορούσα να σα βοηθήσω με σιγουριού τρόπου. Είσαστε έτοιμοι να το βοηθήσετε. Όχι, πάμε με παραδείξε. Τρολίνα, σωστά. Τι έγραψε! Τι έγραψε! Τι έγραψε, σε κόψε! Όχι, τρολίνα! Πέμπω, πέμπω, τι έγραψε. Δεν θα σου πω. Γιατί θυμάμαι, ήθελα να βάλω με. Χάνω απλά, έγινε αρέστηκα. Δεν ξέρω για ποιο τρόπο να βάλει. Είδες που θυμάσαι κάποια reference. Ε, θα βάλω ερωτήσεις που θυμάσαι. Γιατί Μαξ είπα σου, δεν ξέρω σου τι είπα σου. Ναι, είπες μας τα μέρα γεννηθήκες. Εντάξει, εγώ χάνω, είμαι σκατά. Όχι, πως είσαι σκατά.
λοιπόν τι. Αγκούρκα. Τι είναι γενική ερώτηση. Τι αντινεύεται. Γνώσα, γενική γνώσα. Ένα πρόγραμμα. Ένα σα ακούω πάλι ένα λεπτό. Και να την έβρετε πιστεύω. Γιατί ξέρετε με. Στην τελευταία ερώτηση είναι τι είναι ο στόχο ζωή μου. Μαξί, σκεφτείτε μου. Δεν μπορούσα να τους βάλω κάτι εύκολα, που είναι δύσκολη του. Έλα, ξέρετε. Ναι, η Μελίνα έπιασε 9 γιατί ήταν διπλή ποντή και η Βαρβάρα 8,5. Για μισό πόντο. Σε χάσαν στην ερώτηση για την ημέρα που γεννήθηκα. Μόνο την ήξερα. Μα τέλειωσαν. Ναι, ξέρετε, ναι. Το πράσινο. Ξέρετε, ναι. Μελίνα, μου τι έφυγε για τον νέο χρόνο. Η Βαρβάρα μπορείς να πετάει να απαντήσεις εσύ διευκαισίες. Εντάξει, εγκεφαλή. Το πιο σημαντικό είναι η υγεία και έναν άλλον πολύ υπομονή και να έχουμε πάντα ανθρώπους γύρω μας που μας αγαπούν. Τη Βαρβάρα, τι εύχεσαι για τον νέο χρόνο. Θα γράψω ερωτήσεις. Ναι. Και θα σε ερωτήσω, να δω πώς σας ξέρεις εσύ. Κάτσα πάνω, ξέρε. Κάτσα πάνω. Μην πω, ξέρεις εσύ. Και χάσα. Δεν ήξερε γιατί μου πάει σκότα τώρα. Και χάσα. Έχασες, έχασες και μισό πόντο. Έχασα. Έχετε κλείσει παλία. Τι έφυγε για τον χρόνο. Να χάσει του σωστού αρτίζου μου. Ωραία, τώρα δεν ξέρω που τη ειλικρινά. Θέλω να τηλεφωνώ να πούμε τη φατσούλα σου. Θέλω! Εν τέλει φατσούλα σου! Θέλω να την ξέρω. Άντε, παίρνω τη ευχή για τον νέο χρόνο. Εύχομαι επιτέλου να ηρεμήσουμε. Έχουμε πάρα πολύ υγεία τη Μελίνα, εννοείται πάντα σε 100. Λίγο ακόμα είμαι άρρωστη. Επιτέλου ούτω όμω πάμε, ηρεμήσουμε. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο. Ελπίζουμε να σα άρεσε. Θέλετε να τα πείτε εσεί. Τι να κάνουν. Κάνετε like. Μπράβο. Subscribe. Αλλά γράψετε που κάτω είναι αδικείο το πράγμα. Γράψτε κάτω για ερωτήσεις. Τι γράψτε κάτω αν είναι την αδικία. Γράψτε αν θέλετε να δείτε βίντεο. Όχι, δεν ξέρει ο Μιχάλης. Η κόρη σου εκδικείται με όμως. Αγαπώ σας. Ευχαριστώ που ήσασταν στο φετινό μου βίντεο ξανά. Και θα τα πούμε στο επόμενο μας ταξίδι. Yes! Που θα σας πω τι. Bye, αγάπης μου!